ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Πάντοτε ενεργούσα με μέλημα το κοινωνικό προσφορά, διότι αυτός πιστεύω είναι ο αντικειμενικός σκοπός κάθε επιχειρηματίας και όχι να πλουτίζει οδηγικών. Σεις κύριε Πρόεδρε της κυβερνήσεως, πολλές φορές έχετε καταγγείλει ότι οι βιομηχανίες επτόχευσαν και οι βιομηχανοί πλουτίζουν. Μεγάλο ψέμα του κύριου Ανδρέα αυτό. Δεν γνωρίζω τι έκαναν άλλοι, αλλά αυτό δεν συνέβαινε μαζί μου. Γι' αυτό κινδυνεύω να φυλακιστώ ακόμη και σήμερα δια ανταλλαγμάτων που εκκρεμούν εις βάρος μου δια καθαρός οικονομική αδυναμία. Σήμερα οι σταχροποί εργάζονται μόλις 600, εκ των οποίων ελάχιστοι επιστήμονες. Ουδε μία επένδυση γίνεται και η ερευνητική προσπάθεια έχει σταματήσει παντελώς. Υπέτειος όμως για αυτήν την κατάσταση είναι η πολιτεία βασικώς και η Εθνική Τράπεζα. Πολλά θα μπορούσα ακόμη να αναφέρω, σχετικώς μάλιστα κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, είναι και το υπόμνημα που μου ζητήσατε και σας έγραψε το 1975. Το κράτος όμως όχι μόνο δεν με βοήθησε σε αυτήν την προσπάθεια και ούτε καν αμέτωχο δεν με παρήμενε, αλλά με επολέμησε σφόδρα, ως το Υπουργείο Γεωργίας, που δημοσίευσε δια στόματος υπουργού ότι δεν έχει δίκιο ο Σοφιανόπουλος και τα χροπή για την καλλιέργεια σόγιας, διότι ποια καλλιέργεια θα χαλάσουμε για να βάλουμε τη σόγια. Οι Αμερικανοί διοικούν τον κόσμο με τη σόγια. Την κριτική να αφήνω εις εσάς. Για τις παρεμβάσεις του 99 της Εθνικής Τραπέζης και αφού μόνο ελάχιστα κονδύλια διέθεσα όλο το τραπεζικό σύστημα κατά το 1977, κατόπιν εντολής βεβαίως, για να μην μπορώ να ολοκληρώσω, με ενάγκασαν εις παρέτηση τον Αύγουστο του 1979. Για την λασκολογίας δεν την αφήνω την ΕΤΕ να εξηγιάνει τη χροπή. Αλλά μόλις έφυγα, μέσα σε 5 χρόνια εχρέωσα την εταιρεία ανεκβιάσαντες και τον πρόεδρο και αδελφό μου να ακολουθήσει την πολιτική ναυτή συνολικώς 3 δισεκατομμύρια. Από τα 500 εκατομμύρια χρέος που ήταν στο παρελθόν. Χωρίς καμία νέα επένδυση ή ερευνητική προσπάθεια. Ενώ τα 300 εκατομμύρια που χρησιμοποίησα από το 1973 στο 1997 ήσαν όλα επενδύσεις, έρευνες και εξαγωγικές προσπάθειες που σήμερα κρατούν ακόμη τα χροπή εν ζωή και φέρνουν εκατομμύρια δολάρια πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα μας. Και ενώ η Εθνική Τράπεζα απαιτούσε το 1978 να έχει οικονομικών παρατηρητή και μέλης των διοικητών συμβούλων, των χροπή, διότι το λαβίν της ήταν της τάξης 300 εκατομμυρίων, μόλις ολοκλήρωσε το έργο της και διέλυσε την εταιρεία, χρηματοδότησε εκεί που δεν έπρεπε, λόγω αγνίας βιομηχανικής πείρας. Έλεγα τότε, τώρα λέω λόγω προδοσίας. Επέβαλα τελεία αναστολή του προγράμματός μου και του τρόπος, ενώ το λαβίν της έφτασε άνω των 2 δισεκατομμυρίων, σε ελάχιστο χρόνο 4 χρόνια, πραγματικά επίτευγμα, απέσυρε των οικονομικών παρατηρήν και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για να απέχει των αυτινών προφανώς, οι οποίοι πιθανώς αργότερο θα τη συζητούν του. Όταν παραιτήθηκα από την θέση μου ως αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, με την φράση μου διότι δεν δύναμε να ανεχθώ πλέον τη συμπαιγνία της Εθνικής Τραπέζης εις βάρος της εταιρείας και της εθνικής οικονομίας, παρουσία και των δύο εκπροσώπων της και λαμβανωμένου υπόψη ότι η εμπορική εταιρεία Μασόφκο αδανοποιήθηκε ουσιαστικώς με τεράστιο οικονομικό πρόβλημα, διότι η Λιβύη ένεκα αλλαγής καθεστώτος της χρωστάει ακόμη κεφάλαιων μόνο 250.000 δολάρια, που με τόκους έχουν εγγύηση έχουν γίνει 500.000 δολάρια. Δεν μου έμεινε άλλη λύση παρά να αξιοποιήσω το σήμερο ακίνητό μας επί της οδού Σοφιανοπούλου 1, που το έχουμε 70 χρόνια. Αλλά και εδώ η πολιτεία μου το εδέσμευσε δια της μεθόδου της διατηρηταίου. Όχι μόνο τα κτίσματα, αλλά και ποτέ δεν θέλαμε να καταδείξουμε, ως αληθώς ισχυρίζεται στο γράμμα του ο Δήμαρχος, αναληθώς, και ερήμην μου εγίνονται τα πάντα. Αλλά και όλο το χώρο, εξτρέματα, ανεφουδεμιάς αποζημιώσεως. Στερούμεθα έτσι η εσόδων σήμερα εξενικιάσεως μέρος του ακινήτου και μόνον το οποίο θα εκαλύπτουν τα πάσης φύσεως χρεώδη μας. Εκκρεμούν εντάλματα εις βάρος μου φυλακίσεως ενώ προ καιρού είχα συλληφθεί από φυλακιστής δια προσφοράς χρημάτων φίλων, διαφόρους έλεγχου των Σοφιανοπουλίων Ιδρυμάτων, του οποίου είμαι εκτελεστής και επικαρποτής κατά 37%, χωρίς όμως να υπάρχει επικαρπία. Και παρόλο που η Διαθήκη αναφέρει ότι υπόχρεο δια τους φόρους είναι το Ίδρυμα, πράγμα που έχει γίνει αποδεκτό και από το Συμβούλιο Κρεοτημάτων, η εφορία και το Ταμείο μου ζητούν να πληρώσω εγώ δεκάδες εκατομμύρια, τα οποία βεβαίως δεν έχω. Και έτσι έχουν εκδώσει ένταλμα προσωποκρατήσεως. Πιστεύω όμως ότι είναι άδικο, ανήθικο και απάνθρωπο, ιδιαίτερος έντυπο της κόρης μου 11 ετών και της μητέρας μου 80 ετών, και αυτό είναι βασικά προβλήματα. Να φυλακίζεται κάποιος επειδή εις οικονομικών αδιέξοδων από το κράτος.
Ενώ όμως έχω αυτήν την ακίνητον περιουσία, για τις αξιοποιήσεις τις οποίες δύναμαι να ανταποκριθώ προς όλες μου τις οικονομικές υποχρεώσεις. Εμποδίζομαι να πράξω τούτο με πρόσχημα ότι κατέχω κάτι που η πολιτεία το θέλει. Αλλά χωρίς όμως δυστυχώς και να δύναμη να το αποζημιώσει. Είναι λάθος της πολιτείας όμως, αν δεν έχει αυτό που θέλει να πάρει από εμές, δηλαδή τον κήπο με τα δέντα, διότι αυτό είναι η ουσία. Και αυτό ήταν διατηρηταίο. Επειδή λοιπόν η διοίκηση είναι και πρέπει να είναι ενιαία, αλλά οι πάντες εμφανίζονται ανευθυνοϋπεύθυνοι και επειδή εμπλέκονται πλήστα όσα υπουργεία ή στο πρόβλημα με επικαλυπτούμενες αρμοδιότητες όπως η ΧΟΠ, η ΠΟΕ, Δημοσίων Έργων, Δήμος και Υπουργείος Οικονομικών, απευθύνομαι πλέον προς εσάς, διότι δεν έχω άλλη λύση, κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας και κύριε Πρωθυπουργέ. Σας καταγγέλω ότι ούτε το έκτο άρθρο του συντάγματος δεν τηρείται, το οποίο ορίζει κατά γράμμα ότι ουδή συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται άνευ αιτιολογημένου δικαστικού εντάλματος, το οποίο πρέπει να επιδοθεί κατά τη στιγμή της συλλήψεως ή προφυλακίσεως. Εξαιρούνται τα επαυτοφόρο εγκλήματα, εις το οποίο άθρον δεν τίθεται θέμα ερμηνείας, με πρόσημο ότι το επιτρέπει ο Άριος Πάγος, άλλοι αυτοί οι οποίοι δεν τηρούν το Σύνταγμα. Οι ταμείες εκδίδουν εντάλματα προς υποκρατήσεως. Αλλά από πότε ο Άριος Πάγος καταργεί το Σύνταγμα? Τις δε διαφορές μεταξύ πολιτών και πολιτείας νομίζω ότι τις διευθύνει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και οπότε όμως και το Σύνταγμα καταργείται από το Συμβούλιο της Επικρατείας.